ο πολιτικός επιστήμονας του Κιέβου Κωνσταντίν Μπονταρένκο, μιλώντας στο κανάλι του Ουκρανού προπαγανδιστή Αλεξάνδρη Σελέστ, εξήγησε γιατί η ανατίναξη του φράγματος Καχόφκα είναι ένα γεγονός που ευνοεί την Ουκρανία στρατιωτικά και πολιτικά, σημειώνει η Ουκρανική ιστοσελίδα Polit Navigator. Σύμφωνα με τον ειδικό, με βάση διάφορα μοντέλα αντεπίθεσης τη Ουκρανία, μπορούμε να πούμε ότι η Ουκρανία έχει λάβει ορισμένα πλέον εκτήματα σε αυτή την κατάσταση. Είναι σαφέ ότι η Ουκρανία δεν θα πει ότι το έκανε, είναι σαφέ ότι ο Ζελένσκι δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ. Οι Ουκρανικές Αρχέ δεν το αναγνωρίζουν. Αλλά α είμαστε ειλικρινεί, ότι αυτή η έκρηξη του υδραηλιεκτρικού σταθμού Καχόφσκαγια δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκε για την Ουκρανική πλευρά, και σε στρατιωτικό και τακτικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Όσο για του αμάχου στα χρόνια του πολέμου, όσο κοινικό και αν φαίνεται, καμία πλευρά δεν σκέφτεται την ευημερία των αμάχων, δεν λαμβάνονται υπόψη, εξήγησε ο ειδικό. Αναλυτικότερα, μίλησε για τα συν που λαμβάνει το Κίεβο από την υπονόμευση του φράγματο. Η Ουκρανία έχει την ευκαιρία να διασχίσει πιο εύκολα το Δνήπερο παρά το γεγονό ότι σημειώθηκε διαρροή, αλλά τα ναρκοπαίδια πλημμύρισαν. Το δεύτερο συν είναι ότι υπάρχουν προβλήματα με την παροχή νερού στην Ουκρανία, κάτι που η Ουκρανία χρησιμοποιούσε συνεχώ πριν από τη ρωσική εισβολή ω ένα από τα ατού. Το τρίτο σημείο είναι ότι το έργο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια κινδυνεύει επειδή τα συστήματα ψήξη τροφοδοτούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή από τη δεξαμένη Καχόβκα. Περαιτέρω, καταδεικνύεται η αδυναμία του ρωσικού στρατού να ελέγξει την κατάσταση στη ζώνη που κατήχε. Δηλαδή, δείχνει πραγματικά ότι σήμερα το τακτικό πλεονέκτημα είναι στο πλευρό τη Ουκρανίας», είπε ο Μπονταρέγκο. Από την πλευρά του, ο Ερυθρό Σταυρό κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις νάρκες ξηρά που βρίσκονται πλέον μέσα στα πλημμυρισμένα νερά και δεν μπορούν να εντοπιστούν. Ο Ερικ Τόλευσεν, επικεφαλή του Ερυθρού Σταυρού σε θέματα μονάδα μόλυνση από όπλα, προειδοποίησε ότι οι νάρκε έχουν μετακινηθεί και έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία όχι μόνο για τους κατοίκους της Χερσόνας, αλλά και για όσους έρχονται να βοηθήσουν. «Γνωρίζαμε που βρίσκονταν οι κίνδυνοι», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο. «Τώρα δεν γνωρίζουμε, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι βρίσκονται κάπου μέσα στο ποτάμι». Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.